Ακούσει, δεν υπήρχε καμία σχέση. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά τραγελαφικό το ότι για ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε και στην αρχή μας έλεγαν ότι ήταν fake news. Μετά έλεγε η κυρία Μενδώνη ότι φταίει η ελληνική αστυνομία. Μετά παραδέχεται ότι είναι θέμα υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και συνεννόηση με τον εισαγγελέα. Μετά βγαίνει ο κύριος Χρυσοχοΐδης και μας λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι δεν φταίει η αστυνομία, φταίει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Μετά τρολάρει ο κύριος Χρυσοχοΐδης στα social media και λέει: Θα πάω με το 15χρονο γιο μου να δούμε την ταινία. Ναι. Θα παραβεί δηλαδή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης το νόμο. Αυτό μας λέει ουσιαστικά. Ναι. Όλος αυτός ο τραγέλαφος και πάλι προσπαθούν να το ρίξουν στην άλλο τραγέλαφος, άλλο σκοταδισμός. Νομίζω όμως. Κοιτάξτε όμως. Έτσι δεν είναι. Θα ήταν όλο αυτό, θα ήταν, αν θέλετε, μια ιστορία αστεία, αν δεν συνοδευόταν. Και αυτό το βλέπουμε και τις μαρτυρίες του ίδιου του ιδιοκτήτη του κινηματογράφου, για παράδειγμα. Με ένα περιστατικό το οποίο αφορά 15χρονα παιδιά, αφορά την είσοδο, την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων μέσα σε ένα κινηματογράφο. Αυτά είναι πρωτάκουστα για την Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Εσείς βλέπετε πίσω αυτά από είναι... αυτό προσπάθεια να γυρίσουμε τη δεκαετία του 50 που γράφει για ποιες σήμερα. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική της συνωμοσιολογίας. Εγώ προσπαθώ να αναλύσω πολιτικά τι συμβαίνει. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι περιστατικά τα οποία έχει αναζήσει η ελληνική κοινωνία από τη δεκαετία του 50. Είναι μεμονωμένα κάτι είναι περιστατικά. Είναι στην ποδιά αυτό, και στο γι' αυτό σα ρωτάει ο Γιάννης. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαμε χθες είναι μια επιστροφή σε μια Ελλάδα την οποία θέλαμε να αφήσουμε πίσω μας αυτή την Ελλάδα. Γιατί δεν αλλάξατε τον νόμο. Δεν θυμάμαι πάντως επί 4,5 χρόνια, κυρία Κουτροκόη, να είχαμε τέτοια περιστατικά ποτέ επί ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ. Αυτό είναι άλλο ποτέ. Από αυτό που σας ρωτάω. Ποτέ δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά. Αφού πιστεύετε ότι τέτοιοι νόμοι μας επιστρέφουν σε τέτοιες εποχές, γιατί δεν τον αλλάξατε. Αυτό το οποίο μας επιστρέφει σε τέτοιες εποχές είναι πρακτικές συγκεκριμένες, συγκεκριμένων υπηρεσιών. Βλέπουμε την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως τα εργασιακά για παράδειγμα, οδηγεί σε διάλυση ελεγκτικούς μηχανισμούς. Βλέπουμε έναν υπερβάλλοντα ζήλο από άλλες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον νόμο και την τάξη. Είναι ζήτημα λοιπόν συνολικής αντίληψης. Εντάξει, τον νόμο είναι και ζήτημα, την τάξη τον χρησιμοποιήσατε είναι και ζήτημα, εσείς. Είναι ζήτημα το οποίο, δείχνει και τον δικό σας σήμερα, το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι για μας το μείζον. Κοιτάξτε να δείτε. Το εννοείτε σοβαρά ότι μια ταινία δείχνει, έχει πίσω της υπόβαθρο. Όχι ταινία. Η αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που έγινε. Μα εσείς εννοείτε σοβαρά ότι είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Όπως μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, εσείς το εννοείτε σοβαρά ότι είναι επιστροφή στην κανονικότητα το να εισβάλλουν πάνωπλοι αστυνομικοί σε μια κινηματογραφική αίθουσα και να συλλαμβάνουν 15χρονους. Δείτε σήμερα τις μαρτυρίες που υπάρχουν από γονείς των παιδιών αυτών. Δείτε τι είπε ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου. Αυτό εσείς θεωρείτε σοβαρά την επιστροφή στην κανονικότητα για να συνεννοούμαστε. Όχι, δηλαδή. Απλώς σε ποια κοινωνία μεμονωμένο ή θα πρέπει να φοβάμαι κάθε φορά που είναι μάθημα. Αυτό μένει να το δούμε. Αλλά όταν βλέπουμε δύο υπουργούς, πρωτοκλασσάτους υπουργούς της κυβέρνησης, και επιτρέψτε μου να πω, οι συγκεκριμένοι δύο υπουργοί είναι και υπουργοί οι οποίοι υποτίθεται ήταν και το άνοιγμα του κυρίου Μητσοτάκη προς τον Προεδρικό Χώρο. Και την κυρία Χρυσοχοΐδη, λέτε. Την κυρία Μενδώνη και τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τότε, κύριε Χαρίτση, να τις καταργήσουμε αυτές τις επιτροπές. Προέρχονται από το κοινάλ. Αυτές τις επιτροπές που κρίνουν τις ταινίες. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους δύο υπουργούς να βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση χθες μεταξύ τους για αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι εδώ γύρεται ένα σοβαρό θέμα. Και όταν βλέπουμε ολόκληρη η ελληνική κοινωνία να το συζητάει αυτό, είδατε τι έγινε νομίζω στα social media, έτσι. Δεν είναι. Ναι. Το τελευταίο, καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητα και ότι συζητάει η ελληνική κοινωνία μόνο τα σοβαρά. Νομίζω, βλέπω και άλλα σόου που συζητάει. Η ανάγκη του πρώην Πρωθυπουργού να παρέμβει σε όλο αυτό το τραγελαφικό, ποια ήταν. Νομίζω ότι πρέπει να μπει. Ποια ήταν το πολιτικό στίγμα σε αυτό. Πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης να εγκαθιδρύσει έναν νεοσυντηρητισμό στη χώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά την ίδια ώρα σας λέει η ίδια κυβέρνηση ότι εγώ αποκαθιστώ την κανονικότητα στα εξάρχεια με τα οποία είχατε μεγάλο ζήτημα στο να το διαχειριστείτε. Με επιχειρήσεις επικοινωνιακού σόου, κύριε Παυλόπουλε. Αυτό στην ουσία αποδεικνύεται το πώς αντιμετωπίζεις τα ζητήματα ασφάλειας. Εγώ δεν νομίζω και δεν έχω δει οι Έλληνες πολίτες να νιώθουν πιο ασφαλείς από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο έχουμε δει είναι κάμερες να πηγαίνουν σε επιχειρήσεις που συλλαμβάνουν μωρομάνες. Αυτό είδαμε το τελευταίο διάστημα. Δεν είδαμε τους Έλληνες πολίτες να νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν είδαμε μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Λέω λοιπόν ότι σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με νέους ανθρώπους, έχουν να κάνουν με το πώς νέα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το ελληνικό κράτος, με την ελληνική πολιτεία, με τα σώματα ασφαλείας. Είναι ζητήματα τα οποία λοιπόν θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι το προχθεσινό περιστατικό είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Δημοκρατία, κύριε Χαρίτση.
Βλέποντας από τις λεπτές αυγής, τρόμαξα εγώ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους. Όμως, ναι, νομίζω ότι είναι, όπως σας είπα πριν, ένα πολύ ανησυχητικό περιστατικό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είδαμε τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των δύο υπουργών. Πρέπει, κατά τη γνώμη μας, για το πολιτικό θέμα δεν έχω ένσταση. Για το πόσο σοβαρό είναι το γεγονός. Για να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά, πρέπει αυτοί οι οποίοι ευθύνονται γι' αυτό να λογοδοτήσουν. Και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πρέπει... Άρα οι νόμοι εφαρμόζονται κατά περίσταση, κύριε Χαρίτση, για να καταλάβω. Υπάρχει ένας νόμος. Λένε οι αστυνομικοί ότι εμείς εφαρμόσαμε τον νόμο. Είχαμε μια τέτοια κλίση, πήγαμε εκεί και εφαρμόσαμε τον νόμο. Μα έτσι όπως το λέτε, επειδή λέτε ότι είναι υπερβολή, να εφαρμόζεται σύλληψη κατά περίπτωση. Μα, κύριε, σοβαρά, δεν έγινε σύλληψη. Εσείς μιλάτε για εφαρμογή του νόμου με σύλληψη 15χρονων. Σας ρωτάω. 15χρονων. Τι πιστεύετε ότι έπρεπε να γίνει εφόσον υπήρχε καταγγελία? Δεν συνελήφθησαν πρωτίστως. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2019. Δεν υπήρξε σύλληψη, αλλά σας ρωτώ. Τι έπρεπε να κάνουν εφόσον υπάρχει μια καταγγελία τέτοια? Υπήρχε μια κλίση. Νομίζω ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος είπε ότι θα πάει να δει ταινία με τον 15χρονο. Παραβαίνοντας τον νόμο. Πάμε. Και μια σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα των Σκοπίων. Η κυρία Μπακογιάννη πριν από λίγο σε αυτό το τραπέζι. Της Βόρειας Μακεδονίας εννοείται. Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια, μπαστό ζημιά. Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι το συνταγματικό όνομα. Τη γειτονική μα χώρα, να μην διαφωνήσουμε και σε αυτό. Βόρεια Μακεδονία είναι το όνομα τη χώρα. Λέμε τα πράγματα με το όνομα. Η κυρία Μπακογιάννη είπε προηγουμένως ότι πράγματι η Αθήνα είναι προς το συμφέρον της Αθήνας να προχωρήσει η ενταξιακή διαπραγμάτευση της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί είναι μέσω πίεσης για την υλοποίηση και τη βελτίωση, μάλλον, τη συμφωνία των Πρεσπών που εσείς υπογράψατε. Ποια είναι η κριτική σας σε αυτή την τοποθέτηση? Χαίρομαι που το είπε αυτό η κυρία Μπακογιάννη. Θα περίμενα να το πει και στον Πρωθυπουργό. Γιατί δυστυχώς είδαμε τις προηγούμενες μέρες έναν Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής, ο οποίος ήταν αδρανής. Ήταν ένας Πρωθυπουργός ο οποίος δεν πήρε θέση στο μείζον ζήτημα της ενταξιακής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας. Μα δεν στοιχήθηκε πίσω από το βέτο του Μακρόν. Αυτό δεν ήταν αυτό θέση. Το οποίο γνωρίζουμε... Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Παυλόπουλε. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν μια Γαλλία η οποία να πιέζει και πράγματι, όπως είπατε, ουσιαστικά να ασκεί βέτο στην έναρξη της ενταξιακής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας. Είδαμε άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή μας, όπως η Δανία, όπως η Ολλανδία, να υπερθεματίζουν σε αυτήν την κατεύθυνση και αντί, όπως θα περιμέναμε να συμβεί, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της χώρας του, να παρέμβει σε όλη αυτή την συζήτηση και να θέσει το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις? Ότι είναι εποφελία της Ευρώπης να προχωρήσει η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας, με τις διαδικασίες βεβαίως που προβλέπονται και τα προσεκτικά βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια αναζωοπήρωση των εθνικών και τις ευρύτερες αστάθειες στην περιοχή. Ναι, ναι. Πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο και σε μια περιοχή. Αυτό είπε η κυρία Μπακογιάννη. Αυτό από την πολύ μεγάλη ένταση. Ναι, το είπε η κυρία Μπακογιάννη. Υιοθέτησε ο Στάσης και ο κύριος Μητσοτάκης. Η κυρία Μπακογιάννη είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Άλλος είναι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφής δεν παρενέβη σε αυτό το θέμα. Η Ελλάδα δυστυχώς ξαναμετατρέπεται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε κομπάρσο των διεθνών εξελίξεων. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μήπως και αυτό είναι βαρύ μαζί με το σκοταδισμό? Είναι βαριά αυτά τα οποία συμβαίνουν, κύριε Παυλόπουλε. Τι να κάνουμε? Θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλο ατόπιμα, βεβαίως, καταρχάς, για να είμαστε δίκαιοι, της Ευρώπης, το σύνολό της, το ότι δεν πήρε την απόφαση να εκκινήσει η διαδικασία για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας. Αλλά βεβαίως, μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει, όπως είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό δεν το είδαμε από τη μεριά της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα. Σκεφτείτε, σήμερα που μιλάμε, και επειδή παρακολούθησα λίγο τη συζήτηση που είχατε πριν με την κυρία Μπακογιάννη για την Συμφωνία των Πρεσπών, σήμερα που μιλάμε, με την Τουρκία να εισβάλλει στη Συρία, έτσι δεν είναι? Με μια κατάσταση έκριθμη στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Να μην είχαμε τα ελληνικά αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας να περιπολούν στη Βόρεια Μακεδονία της γειτονικής χώρας, ναι, και να είχαμε άλλες καταστάσεις. Άλιστα. Και να είχε συνεχιστεί μια κατάσταση πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πόσο επίφοβο θα ήταν όλο αυτό? Όλο αυτό για μας, για τα δικά μας. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, ευχαριστώ. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε.